Εύη, πάμε να κάνουμε φινάλε με ένα θέμα που θα τα σπάσει για πολλούς λόγους. Να υπενθυμίσουμε λίγο, τους τρόπους επικοινωνίας. Βέβαια. Ή βιάζεσαι να πας. Βιάζομαι λίγο. Στην Αγγελίνα. Πάμε στην Αγγελίνα. Λοιπόν, η Αγγελίνα τώρα τα σπάει στο TikTok. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιος λογαριασμό. Σωστά. Και να μην έχει, να έχει πέσει πάνω σε βίντεο. Σωστά. Που τραγουδάει. Είναι η Ελληνίδα TikToker και είναι χαρά που τη φιλοξενούμε σήμερα, η οποία τα σπάει, προκαλεί πάταγο, η αλήθεια είναι, αν μου επιτρέπεις Εύη τον συγκεκριμένο όρο. Και βέβαια είναι χαρά που θα μας μεταφέρει σήμερα και θα μας δώσει λίγο από τη ζωντάνια, λίγο από την άβρα και αυτό το ξεχωριστό χαμόγελο που κάτι έχει πάντα να σου πει. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, τι κάνετε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή έτσι, επαφή που έχουμε. Ωστόσο, εγώ προτείνω μία μικρή ανωτελεία, να παρακολουθήσουμε λίγο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, κάποια δευτερόλεπτα, να μπούμε στο κλίμα περισσότερο της μελωδίας και να επιστρέψουμε. Σε χώρες ώρες, μα το Θεό τόσο πολύ ανάγκη που τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πω πουθενά και οι άνθρωποι φεύγουν και εμείς δεν αντιδράμε. Μάθαμε να ξεχνάμε και να μένουμε μόνοι. Μα η καρδιά πονά. Είναι αυτή η δυναμική των social media γενικά και του φαινομένου του TikTok που δίνει βήμα σε ανθρώπους, σε νέους, στη νέα γενιά να δείξουν το ταλέντο τους, να στείλουν τα μηνύματά τους και να εμπνεύσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Αγγελίνα. Συμφωνώ απόλυτα. Μία εφαρμογή πρώτα δεν μπορεί να... δεν το περίμενα καθόλου. Να πω και δύο φορές. Βέβαια, αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο τον ήχο, να κάνουμε ένα τσεκ λίγο στον ήχο, σ' ακούμε έτσι δύο φορές. Με τους συναδέλφους πάνω βέβαια με τη βοήθειά τους για να ακούσουμε την Αγγελίνα καθώς έχει όμορφα πράγματα να μας πει, να μας μεταφέρει και μάλιστα και η αλήθεια είναι πως είμαστε σίγουροι ότι θα λάβουμε και δεκάδες μηνύματα, για να μην πω εκατοντάδες μηνύματα μετά την συνέντευξη που μας παραχωρεί. Για πες μας λίγο πως μπήκε στη ζωή σου γενικά το TikTok και αυτή η μόδα και αν το περίμενες όλο αυτό που συμβαίνει. Θα σας πω τι έγινε. Εγώ δεν είχα σκοπό. Όλο αυτό που μου συνέβη ήταν πολύ ξαφνικό γενικά. Δηλαδή, ανέβαζα ίσως κάποια βίντεο στο Instagram να τραγουδάω, αλλά πιο πολύ γιατί ήθελα εγώ να νιώσω την έκθεση και να μπω στη διαδικασία αυτή. Και μετά τυχαία μου λέει ένας φίλος μου που ασχολιόταν με το TikTok, μου λέει ανέβασε φυσικά ένα βίντεο, με βάζει και μου το ξέρω να ανεβάσω ένα βίντεο, το ανεβάζω, δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Αλλά λέω εντάξει, αφού το έκανα, θα το κάνω καλά και ανεβάζω το δεύτερο βίντεο. Το οποίο πραγματικά πήγε πάρα πολύ viral. Ξαφνικά μου ήρθαν εκατοντάδες χιλιάδες όμως follows και μηνύματα από τον κόσμο και έπαθα σοκ. Και από εκεί και πέρα λέω, μάλλον αυτό που κάνω μόνη μου στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, αρέσει και συνέχισα να το κάνω. Ξέρεις, επειδή είναι η πλατφόρμα... σωστά δείχνεις αρκετά συνειδητοποιημένη και πατάς πολύ γερά τα πόδια σου κάτω στο έδαφος, θέλω να μου πεις λίγο με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Τι είναι αυτό που σε κάνει και ξεχωρίζεις, πιστεύεις? Πιστεύω ότι είναι ειλικρίνεια που με διακρίνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν με ενδιαφέρει να πω κάτι για να το πω ή με ενδιαφέρει να πω κάτι για να δείξω κάτι. Με ενδιαφέρει να πω την αλήθεια μου με έναν τρόπο. Είτε αυτό είναι μέσα από τραγούδια άλλων που κάνω cover, είτε είναι μέσα από δικά μου τραγούδια που θα βγάλω στο μέλλον.
Πάντως έχει ένα ξεχωριστό τρόπο και τα τραγούδια των υπολείπων να τα κάνει δικά της με μία ξεχωριστή χρειά. Και αυτό δηλαδή που ακούγαμε κι εμείς αυτά τα δευτερόλεπτα εδώ στο στούντιο ήταν κάτι το μαγικό. Σε τραβάει και δεν καταλαβαίνεις και πώς γίνεται. Δεν αυτό. Υπάρχει. Συνήθως ακούμε ένα τραγούδι από έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη, ο οποίος δεν είναι γνωστός. Και λες, δεν είναι επαγγελματίας, δηλαδή δεν είναι το όνομα, ας πούμε, όπως είναι οι γνωστοί καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Και λες ότι μου θυμίζει αυτό, μου θυμίζει τον άλλο, μου θυμίζει την συγκεκριμένη, ας πούμε, καλλιτέχνηδα. Η Αγγελίνα, η αλήθεια είναι πως εμένα προσωπικά δεν μου θυμίζει κανέναν. Κανέναν. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ, γιατί εντάξει, ας πούμε, εγώ μέχρι να γίνει το περσινό, ούτε να θέλω να το πει. Μέχρι όταν έγινε αυτό το μεγάλο μπαμ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορέσω να κάνω το τραγούδι σαν καριέρα. Και βέβαια μετά από όλη αυτή το πλήθος των μηνυμάτων ήρθε και το πρώτο live πριν από λίγο χρονικό διάστημα εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη. Μία μοναδική νομίζω εμπειρία για κάποιον που δεν το είχε φανταστεί. Πώς ένιωσες με όλα αυτά τα άτομα που ήρθαν, σε χειροκρότησαν, σε άκουσαν? Έκανα 3 live εγώ το Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου ήταν το πρώτο. Το πρώτο που έκανα στην Άρκα ήταν απίστευτη εμπειρία. Νομίζω ήταν η καλύτερη με την. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ, δεν είχα live. Και έλεγα, Παναγία μου, τι θα κάνω, πώς θα μιλήσω στον κόσμο, σε ποιο θα μιλήσω. Δεν είχα λίγο πάθει για ένα τέτοιο. Αλλά με το που βγήκα, τα ξέχασα όλα. Ο κόσμος ήταν απίστευτος. Λέω, πραγματικά μακάρι να μπορούσα να το κάνω κάθε μέρα αυτό. Ήτανε, δεν ξέρω. Ένιωσα τα πάντα. Η βάση σου αυτή τη στιγμή σε ποια περιοχή είναι? Είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Οπότε φαντάζομαι προγραμματίζεις, σχεδιάζεις κατά κάποιο τρόπο να σε γνωρίσει και η υπόλοιπη Ελλάδα, να έρθεις σε επαφή με την υπόλοιπη Ελλάδα, πέρα από το TikTok και τα social και το διαδίκτυο. Με live εννοείται, φαντάζομαι. Ακριβώς, με live, διαζώσεις. Έχω σκοπό να το κάνω και έχω σκοπό να το κάνω και με δικά μου τρόπο γιατί θέλω να βγάλω, γιατί όλο αυτό είναι τέτοιο. Το κάνω πέρα απλά ιδιωτικά. Έχω μπει στη διαδικασία απλά να κάθομαι να γράφω. Για να βρω λίγο. Αν και πάντα, 5 χρονών, έγραφα στίχους. Πάντα. Μάλιστα, έγραφα στίχους λοιπόν. Η σύνδεση. Ακριβώς στη ζωή της. Εμείς τι να πούμε, τι να ευχηθούμε. Πριν μας τραγουδήσει κάτι που μας έχει ετοιμάσει. Ακριβώς, βέβαια. Να την θαυμάσουμε διαζώσεις και στην Κρήτη. Ξέρεις, η Κρήτη γενικά αγαπά από τη μία την παράδοση, αλλά αγαπά και την ποιότητα και έχει ένα κοινό το οποίο είναι απαιτητικό. Πώς λένε ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι απαιτητικό και βγάζει και ενισχύει καλλιτέχνες νέους διαχρονικά, αλλά και η Κρήτη έχει τη δική της χάρη, αλήθεια. Όλα τα μεγάλα λέξη. Είναι πολύ ενεργή σε όλα αυτά. Ακριβώς, λοιπόν, δεν ξέρω. Να κλείσουμε με μία έτσι μουσική μελωδία, με μία μουσική γεύση. Τεχνολογία, με μακάρι να μας βοηθήσει. Ακριβώς. Λοιπόν, εντελώς τυχαία. Αυτό το τραγούδι, ο Πατής, είναι το ένα, τώρα πλέον το πιο δημοφιλές τραγούδι. Πω πάρα πολύ. Να βάσει και στο YouTube το μέλλον. Να σας το πω. Πάμε. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε φίλοι. Μου λες δεν έχεις πρόβλημα να σ' αγκαλιάζω τα κλώσεις. Εντάξει, λοιπόν, θα είμαστε φίλοι αν θες. Γιατί πειράζει που ήρθα στο σπίτι σου χθες. Δυο φιλαράκια που πίνουν τσιγουράκια. Κι όταν θα πας και το πες, θα σου φιλάω θα τι. Έλα με ταινία, όποια θέλεις εσύ. Θα οδηγήσω εγώ και παραπάνω εσύ. Εντελώς τραβά, σου φωνάξει το αφεντικό στη δουλειά. Έλα αν θες από μένα, σε κάνω. Μην αγχώνεσαι, θα το δω φιλικά. Πάρε τηλέφωνο αν θέλεις και ας είναι αργά. Και αν κοιμόμουν πριν,
θα λέω ψέματα. Πως κάπνισε ένα παγκέτο και δεν έχω φωνή. Αν είσαι μόνη απόψε να καλέσω. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε με την Αγγελίνα. Μας ακούει τώρα, μας ακούει. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτή την ξεχωριστή φυσιογνωμία, με αυτή την ξεχωριστή καλλιτέχνηδα. Σίγουρα το μέλλον είναι μπροστά. Και είπαμε ότι θυμίζει η Αγγελίνα. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να το πούμε και από κοντά, στο άμεσο μέλλον. Με πολύ μεγάλη χαρά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Λοιπόν.